not scared of the dark. You're never, baby, you're my only reason. That's where they hold him, Flynn. Nothing like a bloodbath to start the day. They call you peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές, κόμικ και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Η σειρά του HBO Max, Peacemaker, έφτασε στο τέλος της πρώτης σεζόν και σημείωσε βαθμολογία 8,5 στα 10 αστεράκια στο IMDb. Αυτός φαντάζομαι ότι είναι και ο κύριος λόγος όπου μας ζητάτε να κάνουμε το origin αυτού του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε ποιος είναι ο Peacemaker. Πριν όμως αρχίσουμε αυτό το επεισόδιο, επίτρεψέ μου να σου υπενθυμίσω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις ένα like και ένα subscribe και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μας. Επίσης, αν θες να βοηθήσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να πατήσεις το κουμπί της συμμετοχής και να διαλέξεις ένα από τα τρία πακέτα που προσφέρουμε. Σε αυτό το σημείο θα θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν ήδη πατήσει αυτό το κουμπί και μας έχουν βοηθήσει λίγο παραπάνω. Ακόμα, σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, έχουμε ανοίξει μια καινούργια ομάδα στο Facebook με όνομα Geeking Out, στην οποία μας αρέσει να ανεβάζουμε meme για ταινίες και σειρές, καθώς και να σχολιάζουμε την geeky επικαιρότητα. Αν κάτι τέτοιο σου φαίνεται ενδιαφέρον, πάτα το link κάτω στην περιγραφή και σε περιμένουμε εκεί. Πάμε λοιπόν να μάθουμε την ιστορία του Peacemaker. Ο χαρακτήρας μας, πριν γίνει γνωστός ως Peacemaker, άκουγε στο όνομα Christopher Smith και ήταν ένας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που είχε ταλέντο στο να κατασκευάζει δικά του όπλα και είχε όνειρο ζωής να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Δούλευε μέσα από το δικό του ελβετικό σαλέ, γιατί ποιος δεν έχει άλλωστε, και δεν ήθελε ποτέ να χρησιμοποιήσει τα όπλα του εναντίον κανενός. Βλέποντας όμως τη βία που επικρατούσε στον κόσμο, σκέφτηκε ότι ο μόνος τρόπος για να επαναφέρει την ειρήνη ήταν να χρησιμοποιήσει τα όπλα του. Έτσι φόρεσε την πανοπλία και το κράνος που ο ίδιος είχε σχεδιάσει και ονόμασε τον εαυτό του Peacemaker. Όπως πολλοί θα γνωρίζετε, ο χαρακτήρας αυτός ανήκει στην DC. Πολλοί όμως από τους παλιούς σκληροπυρηνικούς φαν μπορεί να μην ήξεραν αυτό το origin που μόλις σας περιέγραψα. Ο λόγος είναι γιατί ο Peacemaker σχεδιάστηκε το 1966 από τον John Keel και τον Pat Boyette και εμφανίστηκε στο τεύχος νούμερο 40 του Comic Fighting 5 που ανήκει στην εταιρεία Charlton Comics. Η Charlton Comics ήταν μια αμερικάνικη εταιρεία έκδοσης κόμικ που υπήρξε από το 1945 ως το 1986. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν άρχισε να πουλάει κάποιους από τους χαρακτήρες της στη DC. Μερικοί από αυτούς είναι ο Blue Beetle, ο The Question, ο Captain Atom και φυσικά ο χαρακτήρας που μας απασχολεί στο σημερινό βίντεο, ο Peacemaker. Έχοντας αγοράσει λοιπόν αυτούς τους χαρακτήρες, η DC ήθελε να τους εντάξει στο δικό της σύμπαν και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δημιούργησε το Crisis on Infinite Earths του Mark Wolfram και του George Perez, στο οποίο μαθαίνουμε ότι όλοι οι χαρακτήρες της Charlton ζούσαν σε μια διαφορετική γη, την Earth 4, και ο κόσμος τους καταστράφηκε, γι' αυτό ψάχνουν να βρούνε να κάνουν μια καινούργια αρχή στη νέα γη. Στη νέα λοιπόν αυτή έκδοση, η DC αποφάσισε να δώσει ένα καινούργιο origin στο χαρακτήρα, πολύ πιο σκοτεινό από το αρχικό. Σε αυτή τη νέα γη, ο πατέρας του Peacemaker ήταν διοικητής των Ναζί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και αν νομίζατε ότι αυτό δεν φτάνει για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου ανθρώπου της χρονιάς, έχει και συνέχεια. Για να αποφύγει τη φυλακή, αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια του μικρού Christopher στα 5 του γενέθλια. Ο Christopher μεγάλωσε και στα 18 του αποφάσισε να καταταγεί στο στρατό, όπου και τον έστειλαν σαν λοχεία στον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί πήρε μια λάθος απόφαση, η οποία κατέληξε με το θάνατο αμάχων ενός ολόκληρου χωριού. Γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου και αποφάσισε να συμμετέχει σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το Project Peacemaker. Το πρόγραμμα αυτό απέτυχε, αλλά δεν πάβει να του έδωσε την ιδέα, μόλις βγει από τη φυλακή, να δημιουργήσει τη δική του μυστική ταυτότητα, ονόματι Peacemaker, και με αυτόν τον τρόπο να πάει κόντρα στην κληρονομιά του πατέρα του και να προσπαθήσει να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Ο Peacemaker, δυστυχώς, ακόμα δεν έχει το δικό του κόμικ,
αλλά είναι ένας από τους χαρακτήρες της DC που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Είναι άξιο αναφοράς ότι η σειρά, πριν την κυκλοφορία του Suicide Squad 2, όπου και εμφανίζεται ο χαρακτήρας. Αυτό μας δείχνει πόση πίστη είχε ο James Gunn στον Peacemaker. Μπορώ να πω ότι ο Peacemaker είναι ένας από τους χαρακτήρες που δεν είχα καμία πληροφορία για αυτούς πριν κάνω την έρευνά μου για αυτό το βίντεο και όλες οι πληροφορίες που έμαθα για εκείνον με εξέπληξαν ευχάριστα. Ήμουν ήδη έτοιμη να δω τη σειρά, καθώς την περίμενα να ολοκληρωθεί και τώρα έχω έναν λόγο παραπάνω. Πριν όμως σας αφήσω, θα ήθελα να σας πω ένα φοβερό fun fact που διάβασα για το χαρακτήρα καθώς τον μελέταγα και είναι το εξής. Όταν η DC αγόρασε τους χαρακτήρες από την Charlton, ένας νεαρός Βρετανός συγγραφέας κόμικ ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους χαρακτήρες για τη δημιουργία του νέου του κόμικ. Η DC όμως είχε ήδη στα σχέδιά της να εντάξει τους χαρακτήρες της μέσα από το Crisis on Infinite Earths και έτσι δεν του το επέτρεψε. Αυτός ο συγγραφέας ήταν ο Alan Moore και το βιβλίο είναι το Watchmen. Πιο συγκεκριμένα, ο χαρακτήρας των Watchmen The Comedian εμπνεύστηκε από τον Peacemaker. Αυτές ήταν λοιπόν λίγες πληροφορίες για το ποιος είναι ο Peacemaker. Γράψτε μας στα σχόλια αν έχετε δει τη σειρά και αν θα σας άρεσε να κάνουμε ένα σύντομο review για αυτήν. Επίσης, όπως πάντα, γράψτε μας για ποιους άλλους χαρακτήρες θα θέλετε να μάθετε περισσότερα. Και ακόμα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like και ένα subscribe, καθώς μας βοηθάτε πάρα μα πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Και όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, σας περιμένουμε στο νέο μας group στο Facebook για να συζητήσουμε για περισσότερα geeky νέα. Και μέχρι την επόμενη φορά,